Τα υποθηκοφυλακία έκλεισαν και θα παρέχουν ω αρχαιοφυλακία πλέον τι υπηρεσίε του μόνο ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η ψηφιοποίηση των αρχείων ακόμη είναι σε εξέλιξη. Λόγω των ασφυκτικών προθεσμίων που υπήρχαν, έκλεισαν πρώτα τα υποθηκοφυλακία χωρί να έχει γίνει η ψηφιοποίηση καν. Ενώ το σωστό θα ήταν να είχε προηγηθεί η ψηφιοποίηση και μετά να ακολουθήσει το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων. Η μεταβατική περίοδο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Το να κλείνει τα υποθηκοφυλακία είναι μία ανοιχτή και να μην μπορούμε οι ιδιοκτήτε, οι μηχανικοί, να, οι δικηγόροι έτσι, να αντλήσουν ε, τα στοιχεία όσον αφορά τα συμβόλαια, τις μερίδες, η να μεταγράψουν κάποιο συμβόλαιο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτού του αλλαλούμ είναι υποθέσει να μένουν πίσω, καθώ πολίτε που επιθυμούν να λάβουν ένα δάνειο ή δικηγόροι να συντάξουν μια αγωγή ή και να τρέξουν την εκδίκαση μια υπόθεση, να μένουν ξεκρέμαστοι, αφού μια σειρά εγγράφων έχουν μεν μπει στη σειρά για ψηφιοποίηση, ωστόσο αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αναγκαστικά, αν κάποιο δεν, δεν έχει ψηφιοποιηθεί ακόμα το έγγραφο το οποίο θέλει να πάρει, αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένει. Οι συνέπειε και η δυσλειτουργία από το κλείσιμο των υποθυκοφυλακίων που υπάγονται πλέον στο κτηματολόγιο έχουν από τον περασμένο Ιούλιο επισημανθεί και από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου που ζήτησε επίσπευση. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την πλήρη αδυναμία ελέγχου τίτλων, συνεπώ την αδυναμία διενέργεια οποιασδήποτε εμπράγμα τη δικαιοπραξία, έκδοση πιστοποιητικών και εγγραφή βαρών για το χρονικό διάστημα σχεδόν τριών μηνών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τι συναλλαγέ των πολιτών, τη χορήγηση δανείων και τη δυνατότητα σύνταξη αγωγών και συζήτηση υποθέσεων στον Ομοϊρακλείου, ενώ ταυτόχρονα εξαντλείται η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών του κτηματολογίου, που επί του παρόντο εκπνέει στι 30 ενδεκάτου του 24 η κατάσταση σιγά σιγά ομαλοποιείται, όμως εξακολουθεί να υπάρχει μια αναστάτωση σε κάποιες περιοχές, σε κάποια υποθυκοφυλακία καθυστερεί ακόμα. Όμως θεωρώ ότι επειδή θα ομαλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρξει τελικά πρόβλημα. Αν και η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται σιγά σιγά και ο όγκο των αρχείων που δεν έχει ψηφιοποιηθεί να μειώνεται, εν υπάρχουν συγκεκριμένε περιπτώσει που εξακολουθούν να προβληματίζουν έντονα. Μια από αυτέ είναι και οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου, που όσο δεν έχουν ψηφιοποίηση των αρχείων του, αδυνατούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για τι αιτήσει αποκατάσταση. Ζητάμε μια παράλληλη λειτουργία, έστω και μερική, των υποθυκοφυλακίων αυτή τη στιγμή, με την ψηφιοποίηση. Νομίζω ότι αυτό θα λύσει αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, φυσικά με κάποια ραντεβού ή με κάποια, κάποια διαδικασία στην οποία θα επιλέξει το Υπουργείο όπως γίνεται αντίστοιχα και σε άλλες υπηρεσίες.